Είναι εντυπωσιακό πια ότι ενώ την πρώτη εβδομάδα σχεδόν όλες οι αλυσίδες στο σύνολο αξίας του καλαθιού ήταν πάνω από τα 110 ευρώ, τώρα πλέον σχεδόν τα 2/3 των αλυσίδων είναι κάτω από τα 100 ευρώ. Άρα, όσο οι καταναλωτές συνεχίζουν και στηρίζουν αγοράζοντας προϊόντα από το καλάθι του νοικοκυριού, τόσο περισσότερο πιέζονται οι αλυσίδες να πηγαίνουν τις τιμές προς τα κάτω. Ευχαριστώ λοιπόν τους καταναλωτές για αυτή τους την επιλογή και ευχαριστώ και τις αλυσίδες που βδομάδα με τη βδομάδα δείχνουν πράγματι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να βάλουν πλάτη στην κοινωνία σε μια δύσκολη στιγμή. Στα πλαίσια αυτής της καλής επιδόσεως λοιπόν του καλαθιού, για την περίοδο από 14 Δεκεμβρίου έως και 4 Ιανουαρίου, για την περίοδο δηλαδή των εορτών, φτιάχνουμε την αλλαγή όσον αφορά το καλάθι των Χριστουγέννων και προστίθενται τα εξής προϊόντα στο καλάθι. Η γαλοπούλα, το μοσχάρι, το τσουρέκι ή βασιλόπιτα και η σοκολάτα. Είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για το αν θα συμπεριλάβουμε στο καλάθι το εορταστικό και τα παραδοσιακά μελομακάρονα και τους παραδοσιακούς κουραμπιέδες. Με δική μου απόφαση, αποφάσισα να μην τα συμπεριλάβω στο καλάθι. Ο λόγος είναι ότι δεν θέλουμε να προκαλέσουμε αθέμητο ανταγωνισμό προς τους φούρνους και τα ζαχαροπλαστεία, που παραδοσιακά είναι τα μαγαζιά που κυρίως πηγαίνουμε και προμηθευόμαστε αυτά τα προϊόντα κατά το διάστημα των εορτών. Ούτως ή άλλως, θέλω να το πω για να ακουστεί, και για το ψωμί που έχουμε συμπεριλάβει ή για τα άλλα προϊόντα που συμπεριλαμβάνουμε στο καλάθι, ο πραγματικός χώρος του φρέσκου ψωμιού παραμένει πάντα ο φούρνος της γειτονιάς και όχι το σούπερ μάρκετ. Αυτά τα λέω για να είναι σαφή προς όλους. Τώρα, κατά την προσπάθειά μας να φτιάχνουμε το καλάθι των εορτών, ετέθηκε το ερώτημα αν θα βάλουμε στο καλάθι και παιχνίδια. Κατά την ίδια ακριβώς λογική, ότι δεν θέλουμε να δώσουμε ένα σήμα ότι όλα πρέπει να πάνε στα σούπερ μάρκετ και άρα και τα παιχνίδια να τα αγοράμε στο σούπερ μάρκετ, αποφασίσαμε σε συνεργασία με το σύνδεσμο των παιχνιδιών στην Ελλάδα, τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιοτεχνών Παιδικών Παιχνιδιών και Αμαξών, να φτιάξουμε το καλάθι του Άι Βασίλη. Σας δείχνω τώρα το γραφικό. Αυτή θα είναι η πινακίδα για το καλάθι του Άι Βασίλη, όπου από την επομένη Τετάρτη 14 του μηνός και έως τις 11 Ιανουαρίου θα φτιάξουν όλα τα καταστήματα παιχνιδιών το δικό τους καλάθι για τις γιορτές. Τι θα πει αυτό? Έχουμε συγκεντρώσει 10 κατηγορίες παιχνιδιών κατά τις κατηγορίες για το καλάθι του νοικοκυριού, δηλαδή επιτραπέζια παζλ, παιχνίδια με κούκλες, κουκλόσπιτα και άλλα εξουσιάρ, παιχνίδια μίμησης, βρεφικά παιχνίδια, φιγούρες δράσης, παιχνίδια κατασκευών και δημιουργίας, παιχνίδια με τουβλάκια, οχήματα τηλεκατευθυνόμενα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, αθλητικά παιχνίδια, παραδείγματος χάρη μπάλες, παιδικές μπασκέτες κλπ, λούτρινα παιχνίδια και μουσικά παιχνίδια. Όλα τα καταστήματα παιχνιδιών θα πρέπει να έχουν ένα καλάθι του Άι Βασίλη που θα συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον ένα από την κάθε κατηγορία προϊόν. Να είμαι ειλικρινής, οι περισσότερες αλυσίδες μας έχουν πει ότι θα συμπεριλάβουν πολύ περισσότερα από ένα και το καλάθι θα είναι εξαιρετικά πλούσιο και εορταστικό. Και το καλάθι του Άι Βασίλη ακολουθεί την ίδια λογική. Θα το παρακολουθούμε κάθε Τετάρτη. Θα υπάρχει στον καταναλωτή ειδικό πεδίο για το καλάθι του Άι Βασίλη, για να μπορείτε να δείτε στην κάθε αλυσίδα που σας ενδιαφέρει ποια προϊόντα έχει σε αυτό το καλάθι και σε ποια τιμή, και να παρακολουθείτε και από εβδομάδα σε εβδομάδα μέχρι τις 11 Ιανουαρίου που κλείνει η εορταστική περίοδος την εξέλιξη των τιμών ανά αλυσίδα και ανά παιχνίδι. Έχει σημασία να πούμε ότι με το καλάθι του Άι Βασίλη τα παιχνίδια και αυτές οι κατηγορίες που συμπεριλαμβάνουν στο καλάθι θα ελέγχονται από τη Δημαία ως προς το περιθώριο του κέρδους
και θα γίνει άρα μια προσπάθεια να συγκρατήσει. Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Πολύ καλά έτσι. Ρε, του καλαθιού του. Καλαθιού του αυτό θα γίνεται. Έτσι. Καλάθια. Θα μπερδευτούμε με τα καλάθια τώρα. Τι να μπερδευτεί, δεν γίνει. Τρία είναι. Τρία. Το καλάθι του νοικοκυριού. Είχε και πέρσι. Είχε και πρόπερσι. Όχι, αλλά τρία είναι. Σιγά τι να μπερδευτεί. Το καλάθι των Χριστουγέννων και το καλάθι των παιχνιδιών. Δεν είναι και μπέρδεμα. Τρία γαϊδουριών νάχυρα. Τριών γαϊδουριών νάχυρα. Τα... οι γιορτές είναι για τα παιδιά όμως. Ωραίο αυτό το τελευταίο. Γιατί καλά. Θα αφήσουμε τα άλλα για το φαγητό. Ιδιαίτερα για τα παιδιά. Είναι για τα παιδιά. Τι λέτε, παιδιά, για τις μεγάλες. Τώρα παιχνίδια, εντάξει, τα παιδάκια παίρνουν κυρίως αυτές τις μέρες.